Καλώς μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ελάτε να δούμε μαζί όλες τις εξελίξεις μέχρι και τις 4.30 και να δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Για 4 εκατομμύρια ευρώ επικυρήσονται οι τρομοκράτες που αναζητούνται από την αστυνομία, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας, με αφορμή την απόδραση του Χριστόδουλου Ξηρού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό του επικίνδυνου δολοφόνου τους 17 Νοέμβρη. Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι στα σπίτια των οποίων βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά. Συλλάβετε τον Ξηρό, είναι το νέο μήνυμα του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Πηγές της αστυνομίας εκφράζουν φόβους για χτύπημα που θα σχετίζεται με την ελληνική προεδρία. Με εντολή του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει αλλαγές στο καθεστώς των αδειών. Στη Βρετανική αστυνομία τώρα παραδόθηκαν πριν από λίγο ο Κυριάκος Γρυβαίας και η σύζυγός του Αναστασία Βάτσικα, για τους οποίους είχε βγει διεθνές ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Άρχισαν ήδη οι διαδικασίες έκδοσής του στην Ελλάδα. Αυξήσεις τώρα κατά 30% σε ορισμένες περιπτώσεις και 37% εκτιμάται ότι θα επιφέρει στις αποδοχές των ένστολων η δικαίωσή τους από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι βασικοί μισθοί θα αυξηθούν από 8 έως 464 ευρώ. Στον εισαγγελέα τώρα οδηγήθηκε 50χρονος δάσκαλος, ο οποίος έβαλε παιδιά της Δευτέρας Δημοτικού να χτυπήσουν συμμαθητή του σε σχολείο της Άρτας, και όλα αυτά επειδή προσπάθησε να βγει από την αίθουσα πριν από το διάλειμμα. Στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ότι το παιδί έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τη διευθύντρια του σχολείου. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια συγκρούσεων αντικυβερνητικών διαδηλωτών με την αστυνομία στο Κίεβο, όταν η Ουκρανική κυβέρνηση διέταξε την διάλυση των οδοφραγμάτων. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε μαζί μέχρι και τις 4.30. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις και στο θέμα των ενστόλων και το δημοσιονομικό κενό που δημιουργείται, μέχρι και ένα δις, είπε ο κύριος Σταϊκούρος, Financial Times. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα δούμε τι λένε και οι ένστολοι. Αλλά πρώτα, Δημήτρη Καραστεφανή, να ξεκινήσουμε με την επικήρυξη αυτή που νωρίτερα ακούσαμε και τον κύριο Δένδια για 4 εκατομμύρια ευρώ για Ξηρό και Μαζιώτη. Λοιπόν, καλώς σας μεσημέρι, Εύα. Ο κύριος Δένδιας στις 11.30 το πρωί πήγε στο αμφιθέατρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και μίλησε με αστυνομικούς, με τους αξιωματικούς. Και όπως ανακοίνωσε βγαίνοντας, οι τρομοκράτες θα επικηρυχθούν προς 4 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται λοιπόν για τον Χριστόδουλο Ξηρό 1 εκατομμύριο, για το ζεύγος Ρούπα Μαζιώτη από 1 εκατομμύριο, αλλά και για τα δύο άτομα που σκότωσαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής πριν από 3 μήνες περίπου στο Νέο Ηράκλειο. Να σας πω ότι η προϋπόθεση για να πάρει κάποιος αυτά τα χρήματα, αν δώσει αυτές τις πληροφορίες, είναι να οδηγήσουν στη σύλληψη έναν από αυτούς τους τρομοκράτες και να επιβεβαιωθούν με αδιάστατα στοιχεία, βέβαια. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι έρευνες της αστυνομίας, της αντιτρομοκρατικής ασφάλειας σε σπίτια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είχαμε και κάποιες συλλήψεις εχθές. Ναι, θα σας τα πω όλα. Από ό,τι μέσα θέση να γνωρίζω, έγιναν και σήμερα αρκετές έρευνες σε σπίτια, χωρίς βέβαια να έχει προκύψει κάτι σημαντικό. Είχαμε 2 συλλήψεις, μία χθες το μεσημέρι στα Εξάρχεια και μία ακόμη στην Θεσσαλονίκη. Στα Εξάρχεια, ένας παλιός γνώριμος της αστυνομίας βρέθηκε να έχει ένα πιστόλι και μία γεμιστήρα, και μάλιστα είχε γίνει και στόχος μελών της Χρυσής Αυγής, όπου είχαν γράψει συνθήματα έξω από το σπίτι του. Ενώ στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη ένα άτομο, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε ένα αεροβόλο, μικροποσότητα χασίς και κοκαίνης, 2 σπρέι πιπεριού και μία σιδηρογροθιά. Την ίδια ώρα τώρα οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το βίντεο προκήρυξη ή επιστολή του Χριστόδουλου Ξηρού, και έχουν καταλήξει ότι στο δωμάτιο αυτό, που φαίνεται ότι είναι το κρυσφύγετο και τραβήχτηκε πριν από μερικές ημέρες, 2-3 μέρες πριν δοθεί στη δημοσιότητα, βρίσκονται τουλάχιστον 3 άτομα. Mm-hmm. 3 άτομα που βοηθούν. Αυτό που κάνουν τώρα οι αστυνομικοί είναι να στενεύουν όσο περισσότερο γίνεται τον κλειό, προκειμένου να κάνουν κάποιο λάθος αυτοί που βρίσκεται ο Χριστόδουλος Ξηρός. Δηλαδή, γίνονται έρευνες σε πολλά σπίτια. Μην ξεχνάμε ότι εδώ και αρκετές ημέρες γίνονται συνεχώς επιχειρήσεις σε διαμερίσματα όπου μένουν συγγενείς του Χριστόδουλου Ξηρού, προσπαθώντας λοιπόν να αποκομίσουν όσο περισσότερα στοιχεία γίνεται.
γίνεται. Mm-hmm. Κάτι τέτοιο μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δημήτρη, και ίσως αυτό να σηματοδοτεί και τελικά και την επικήρυξη έτσι, στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Να σημαίνει δηλαδή ότι είναι πολύ πολύ μακριά από τα ίχνη τους. Ναι, φαίνεται ότι δεν έχουν πολλά στοιχεία οι αστυνομικοί, τουλάχιστον προς το παρόν. Βέβαια, ίσως να μην μας τα αποκαλύπτουν και καλά κάνουν. Βέβαια, γιατί η εξέλιξη, η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και νομίζω ότι όσο λιγότερα ξέρουμε, τόσο καλύτερα είναι και για την έρευνα της αστυνομίας. Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση για το θέμα αυτό νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Δένδιας. Πρέπει να σας πω ότι επίσης ότι εντός της ημέρας οι τρομοκράτες θα επικηρυχθούν για το ποσό των 4 εκατομμύριων ευρώ. Και για το ότι το ελληνικό κράτος, ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός θα κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι έχει συνταγματικό καθήκον για να προστατεύσει την πατρίδα, την κοινωνία και την οικονομική της ανάπτυξη. Στον Αντώνιο Τζολέτο τώρα, καθώς νωρίτερα, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100,3, Αντώνιο, ο κύριος Σκουρλέτης ζητά την παρέτηση των κύριων Δένδια και Αθανασίου. Ναι, μιλώντας στην Κατερίνα Κρυβοπούλου, ο κύριος Σκουρλέτης ζήτησε την παρέτηση των δύο υπουργών. Όπως είπε, είναι τεράστιες οι πολιτικές ευθύνες που βαραίνουν τους δύο υπουργούς αναφορικά με τη διευκόλυνση, όπως είπε, της εξαφάνισης του κυρίου Ξηρού. Ο κύριος Σκουρλέτης κατήγγειλε την κυβέρνηση πως επιλέγει να ρίξει λάσπη στο ΣΥΡΙΖΑ τη στιγμή που δεν λέει τίποτα για την προνομιακή μεταχείριση που είχε ο Χριστόδουλος Ξηρός. Ενώ τονίζει ο κύριος Σκουρλέτης πως ουσιαστικά η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από τα πραγματικά προβλήματα με όλα αυτά που κάνει το τελευταίο διάστημα. Αντώνη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οποιαδήποτε εξέλιξη λοιπόν στο θέμα αυτό θα συνδεθούμε και πάλι με τους αρμόδιους συντάκτες. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου, τον οικονομολόγο από το Λεβί Ινστιτούτ, πρόεδρο του Λεβί Ινστιτούτ, για να δούμε, Νίκο Φιλιππίδη, και αυτό το κενό, τους φόβους που εξέφρασε ο κύριος Σταϊκούρας για ένα δις που θα προκύψει, αν χρειαστεί όμως να πληρωθούν όλων και των υπόλοιπων πανεπιστημιακών. Και λοιπόν, κάτι το οποίο η Ιωάννα Μάνδρο όμως φαίνεται να έχει αποκλειστεί έως αυτήν την ώρα τουλάχιστον από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κοίταξε, Εύα, οι πληροφορίες που υπάρχουν για το σκεπτικό που θα περιλαμβάνει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο αυτές τις μέρες καθαρογράφεται και η απόφαση θα δημοσιευθεί σύντομα, λένε ότι θα είναι τέτοιο, και θα πω δύο λόγια, που δεν θα ανοίγει την πόρτα για ανάλογες δικαστικές δικαιώσεις και άλλων που υπάγονται στα ειδικά μισθολόγια πλην δικαστών, για τους οποίους ήδη έχει αποφανθεί ειδικό δικαστήριο που λέγεται μισθοδικείο. Γιατί για τους ενστόλους, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας θα πει στο σκεπτικό του ότι αποτελούν ειδική κατηγορία, θα θεμελιώσει την άποψη αυτή λέγοντας ότι ανήκουν στο σκληρό πυρήνα του κράτους, ναι, έχουν ειδική μεταχείριση από το Σύνταγμα, καθώς απαγορεύεται για αυτούς η απεργία και η άλλη απασχόληση, και επιπλέον ο ρόλος τους είναι επιφορτισμένος με θεσμικές δραστηριότητες, όπως είναι για παράδειγμα των ενόπλων δυνάμεων η φύλαξη των συνόρων και η διασφάλιση της ακεραιότητας της χώρας, όπως είναι της αστυνομίας η διασφάλιση της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Με άλλα λόγια, το Συμβούλιο της Επικρατείας θα διαχωρίσει τους ενστόλους από το υπόλοιπο κομμάτι του δημόσιου τομέα και κυρίως εκείνων που είναι στα ειδικά μισθολόγια, όπως για παράδειγμα οι πανεπιστημιακοί και άλλοι, οι γιατροί του ΕΣΥ κλπ. Μάλιστα. Άρα, Νίκο Φιλιππίδη, γιατί τότε μιλάει ο κ. Σταϊκούρας για ένα δις? Γιατί γνωρίζουμε ότι το ποσό που αφορά στους ένστολους, ακόμα και αναδρομικά, δεν φτάνει το ένα δισεκατομμύριο. Εντάξει, θεωρεί ότι προσπαθεί να δείξει το κίνδυνο στον οποίο αυτή τη στιγμή καλούνται να διαχειριστούν στο οικονομικό επιτελείο. Θεωρούν, για παράδειγμα, όπως είπε και η Ιωάννα, ότι από τη μία είναι η ένστολη, από την άλλη είναι η δικαστική. Σου λέει στο μέλλον μια κάποια σύνθεση, προφανώς είναι η ίδια η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν ξέρει πώς θα αποφανθεί. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι παίρνουν το ακραίο σενάριο, γιατί οφείλουν να πάρουν το ακραίο σενάριο. Θα θυμίσουμε ότι τα ειδικά μισθολόγια είχαν τύχει της κοινής αντιμετώπισης και μάλιστα είχαν διαχωριστεί από τα υπόλοιπα μισθολόγια, στους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο. Άρα, λαμβάνουν υπόψη το ακραίο κίνδυνο. Το πρόβλημα όμως ούτως ή άλλως είναι μεγάλο, πρέπει να σου πω, Εύα. Δηλαδή, και αν δεν είναι ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Έχουμε μια σαφή εικόνα για το ποσό αυτό, με την αναδρομική αυτή επιστροφή που θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση μόνο για τους ένστολους, Νίκο.
πρέπει να δοθούν 110 εκατομμύρια ευρώ πίσω, ναι, και πρέπει να βρούμε και 78 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, τα οποία θα αντικαταστήσουν, θα πρέπει να αντικατασταθούν. Συγγνώμη, ισοδύναμα Νίκο, μέτρα. Επανέλαβε 110. 110 είναι από την 1η Αυγούστου του 2012, ναι, τα αναδρομικά, και συμπεριλαμβανομένου και του 2013, 110 τα οποία θα πρέπει να δοθούν πίσω στους ένστολους και είναι επιδόματα και η διαφορά στο βασικό μισθό που επίσης είχε μειωθεί. Και από εκεί και πέρα είναι 78 εκατομμύρια ευρώ η επίπτωση ετησίως στον προϋπολογισμό από φέτος και για τα επόμενα χρόνια. Τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, να έρθω σε εσάς. Αντέχουμε πρόσθετα φορολογικά μέτρα, γιατί ο κύριος Σταϊκούρας είπε, ακόμα και αν δεν είναι να δεις, για αυτά τα ποσά, ότι θα χρειαστεί να βρούμε ισοδύναμα φορολογικά μέτρα και πώς όλα αυτά, όλες αυτές οι διαφορές θα επηρεάσουν και το πρωτογενές πλεόνασμα, αν δεν βρεθούν αυτά τα μέτρα. Όπως ξέρουμε, η Τρόικα θα μας πει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό σημαίνει ότι ίσως να χρειαστούν να μπουν καινούργιοι φόροι. Μπορεί να χρειαστούν να κοπούν άλλες δημόσιες δαπάνες. Αυτό είναι δύσκολο να το ξέρουμε. Και όπως είπε και τις προάλλες ο Υπουργός Οικονομικών, το πλεόνασμα αυτό, το πρωτογενές πλεόνασμα, δεν θα το ξέρουμε πριν από τον Απρίλιο, όταν θα δοθούν τα στοιχεία συνέβη στο Eurostat και θα βγουν και από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Παρ' όλα αυτά, ένα πρόσθετο κόστος, να το πούμε έτσι, που θα χρειαστεί να επιστραφούν στους ένστολους από ό,τι φαίνεται από την απόφαση, δεν θα επηρεάσει το πρωτογενές πλεόνασμα? Φυσικά θα επηρεάσει. Όχι μόνο αυτό, αλλά και όπως και είπε ο ανταποκριτής σας, και οι δικαστικοί και άλλα, και άλλες αξίες που μπορεί να γίνουν από αποφάσεις που θα βγάλει ο Άριος Πάγος. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, κύριε Παπαδημητρίου, ότι έχουμε και άλλες εξελίξεις στα οικονομικά. Να καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Χριστοφωτόπουλο, πρόεδρο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Προφανώς, κύριε Φωτόπουλο, είστε ικανοποιημένοι από την εξέλιξη αυτή. Καλό απόγευμα να ευχηθώ σε όλους και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά, μιας και μου δίνετε πρώτη φορά ευκαιρία να επικοινωνήσω με αρχές του χρόνου στο Πανελλήνιο, αλλά και στους συναδέλφους μου. Από εκεί και ύστερα να πω ότι είναι ένα θετικό βήμα. Όμως, όπως λένε και οι παροιμίες στη χώρα μας, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Φοβάστε δηλαδή ότι θα έχει ήξεις αφήξεις η απόφαση? Την απόφαση δεν τη φοβάμαι. Την απόφαση δεν τη φοβάμαι. Τι φοβάστε τότε? Αλλά ως παρουσιάζεται. Γιατί το λέτε αυτό? Αλλά ως παρουσιάζεται, ακούγεται ότι η ένστολη με την παρούσα απόφαση, αν θα την υλοποιήσει η πολιτεία, θα είναι μια μερίδα ευνοημένων εργαζομένων. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Εδώ πρέπει να ενημερώσουμε σωστά την κοινή γνώμη, διότι εμείς ούτε το πρώτο μνημόνιο προσβάλαμε, ούτε το δεύτερο μνημόνιο προσβάλαμε, διότι και τότε υποστήκαμε περικοπές. Προσβάλαμε μια συγκεκριμένη απόφαση του τρίτου μνημονίου, διότι εμείς υποστήκαμε περικοπές στο τι? Ότι εμείς δεν είχαμε μισθολόγιο όπως άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν κάναμε μισθολόγιο και τι υποστήκαμε? Οι αποδοχές μας το 45% είναι επιδοματικές. Υποστήκαμε στη συνέχεια μειώσεις και στο βασικό μας μισθό, αλλά και στα επιδόματα. Και σε ποια επιδόματα? Σε επιδόματα που έχουμε την ανικανότητα των συναδέλφων που πάσχουν και που παθαίνουν ώρα υπηρεσίες. Δηλαδή αυτό της επικοινωνίας εργασίας μας που ήταν 71 ευρώ, μας το πήγανε στα 65 ευρώ. Το νυχτοκάματο του τρόμου που ήταν 2,93, μας το πήγαν 2,60 ευρώ. Αν λέμε για αυτά τα ποσά, και δεν ξέρω πώς παρουσιάζονται ότι είναι τόσα εκατομμύρια. Εγώ από την πλευρά μου γνωρίζω για τους αστυνομικούς που εκπροσωπώ, ότι με στο σταθμικά δεν θα έχουν λαμβάνει πάνω από 500 ευρώ ο καθένας για τους 5 μήνες. Τώρα πώς παρουσιάζονται σε τόσο μεγάλα ποσά? Μένει να δούμε, καθαρογραμμένη την απόφαση για να έχουμε μια σαφή εικόνα, να βάλουμε μια άνω τελεία, κύριε Φωτόπουλε. Με ανησυχεί αυτό το γεγονός, διότι βλέπω σήμερα ότι πάει να γίνει μια προβοκατόρικη εξέλιξη στο ζήτημα. Ας είμαστε λίγο ψύχρεμοι, κύριε Φωτόπουλε, να δούμε την απόφαση και τότε να βγάλουμε τα ασφαλή συμπεράσματα σε κάθε περίπτωση. Προχωρώντας στις ειδήσεις μας, Νίκο Φιλιππίδη, για να πάμε λίγο και στα της Τρόικας, να δούμε τώρα τι γίνεται. Πήραμε μια κόκκινη κάρτα από τον κύριο Ντάιζελμπλουμ. Ξέρουμε, είμαστε συνηθισμένοι. Ο κύριος Ντάιζελμπλουμ δεν φαίνεται να μας υποστηρίζει και πάρα πολύ από την ώρα που πήγε στη θέση του. Νομίζω τα πράγματα θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε λίγο διαφορετικά. Είναι ο επικεφαλής του Eurogroup, είναι μεν Ολλανδός Υπουργός Οικονομικών, αλλά από τη θέση του επικεφαλής Eurogroup νομίζω έχει ένα ρόλο επιβλέποντος επί της ουσίας από πλευράς της Ευρώπης στο ελληνικό πρόγραμμα.
Από εκεί και πέρα, αυτό που ανέφερε χθες είναι ότι δεν προχωράνε τα πράγματα και δεν βλέπει πότε θα έρθει η Τρόικα. Πριν από λίγο, πρέπει να σου πω, και εδώ είναι η είδηση, είχαμε δηλώσεις του Γιάννη Στουρνάρα κατά την είσοδό του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αυτήν την ώρα μιλάει στη διακυβερνητική. Ακριβώς. Η δήλωσή του αναφέρει ότι ως ελληνική κυβέρνηση προσπαθούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό για το ελληνικό λαό. Είναι δύσκολη αυτή η αξιολόγηση. Γι' αυτό οι διαπραγματεύσεις με την Τρόικα θα κρατήσουν όσο πρέπει. Στο τέλος θα έχουμε συμφωνία. Νομίζω πρέπει να κρατήσουμε αυτό, ότι οι διαπραγματεύσεις θα κρατήσουν όσο πρέπει. Δείχνουν και το βαθμό της δυσκολίας. Δεν υπάρχει, αλήθεια είναι, αυτή τη στιγμή σημείο επαφής για το δημοσιονομικό κενό του 2014 και του 2015. Πόσο μάλλον όταν διαρκώς ξεφυτρώνουν νέα ποσά. Φαίνεται ότι απέχουμε αρκετά. Αυτή τη φορά η διαξιολόγηση έχει άλλα χαρακτηριστικά, εννοώ το νέο έτος, δεδομένου ότι πλέον εμείς θα αρχίσουμε να πιεζόμαστε χρονικά, δεδομένου ότι το Μάιο έχουμε τις πολλές λήξεις ομολόγων δανείων, πιο σωστά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ένα μεγάλο ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, συν τους τόκους, είναι κοντά στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ που πρέπει να αποπληρώσουμε. Και βέβαια, κύριε Παπαδημητρίου, η διαφωνία για το χρηματοδοτικό κενό, όχι μόνο της τρέχουσας χρονιάς αλλά και των επόμενων ετών, παραμένει. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό το στάδιο της διαπραγμάτευσης? Εντάξει, όπως ξέρουμε, η διαπραγμάτευση θα είναι πιο δύσκολη φέτος από ό,τι ήταν προηγουμένως. Το κενό δεν το ξέρουμε ακόμα πόσο μεγάλο είναι και ούτε ξέρουμε τι θα αποφασίσει η Τρόικα. Όπως βλέπουμε, η ρήξη θα έχει αρχίσει να γίνεται μεταξύ της Τρόικας και της ελληνικής κυβέρνησης. Το πόσο θα αντέξει η ελληνική κυβέρνηση είναι φυσικά λίγο δύσκολο να ξέρει κανείς. Κατά πάσα πιθανότητα όμως δεν νομίζω ότι θα αντέξει πολύ. Δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί όμως, κύριε Παπαδημητρίου, για παράδειγμα το πλεόνασμα? Κοιτάξτε, είναι αυτό, αλλά μην ξεχνάμε ότι το χρέος της Ελλάδας, της χώρας, αυξάνεται. Μην ξεχνάμε ότι το χρέος, επειδή πέφτει το ακαθάριστο εμβόλιο προϊόν και ανεβαίνει το χρέος επειδή πληρώνουμε τους τόκους, γίνεται πολύ περισσότερο, το οποίο συνιστά, όπως είπε και το Δούνου του, μη βιώσιμο και μη διαπραγματεύσιμο. Μάλιστα. Μένει να δούμε λοιπόν, ναι. Από αυτή την πλευρά νομίζω ότι θα δούμε δύσκολες στιγμές από την κυβέρνηση και από την Τρόικα. Και κατά πάσα πιθανότητα, επειδή η κυβέρνηση υποτίθεται ότι ακούγεται, λέει, η Τρόικα, θα αναγκαστούμε να δούμε καινούργιες. Να δούμε τι θα γίνει λοιπόν και πόσο θα αντέξει η κυβέρνηση στην αντίσταση αυτή. Τώρα, Νίκο Φιλιππίδη, σε μια είδηση που σχετίζεται και με τον κύριο Φωτόπουλο, θα συνδεθούν τα περιπολικά στην προσπάθεια να μαζέψει χρήματα το κράτος με το TaxisNet, προκειμένου όταν θα μας σταματούν για ένα τυχαίο έλεγχο του αυτοκινήτου, για παράδειγμα, να βλέπουμε να χρωστάμε και στην εφορία? Το ακούμε χρόνια αυτό ότι θα συμβεί. Ναι. Συμβαίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Κατευθείαν να φαίνεται το προφίλ πλήρως του, όχι μόνο του πολίτη ως ποινικό μητρό κτλ. Και τα στοιχεία του, αλλά και το φορολογικό του προφίλ. Είναι κάτι που συζητείται εδώ καιρό, να δούμε αν θα γίνει πραγματικότητα. Ακόμα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σε τελικό στάδιο. Έχει, κύριε Φωτόπουλε, την υποδομή η αστυνομία, τα περιπολικά σας, που πολλές φορές τα βλέπουμε και χωρίς βενζίνη, να μας κάνουν αυτούς τους ελέγχους? Δεν έχει την υποδομή αυτή, αλλά μέχρι στιγμής και εγώ αυτή την πληροφόρηση έχω, δεν υπάρχει κάποια τέτοια εγκύκλειος, κάποια διαταγή, ότι και προφορική εντολή για να ασκούμε και αυτά τα καθήγοντα. Όμως υπάρχουν ελλείψεις άλλου είδους στην ελληνική αστυνομία, ναι, που εδώ δεν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι, δεν μπορούμε να αξιοπρεπώς να λειτουργήσουμε και με τα μέσα που διαθέτουμε. Δεν υπάρχει μια άλλη απλή διαδικασία να ενδοεπικοινωνούμε. Μακάρι να υπάρχει αυτή η δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε και για άλλους λόγους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους τρεις πάρα πολύ, κύριε Φωτόπουλο, Νίκο Φιλιππίδη και τον κύριο Παπαδημητρίου. Και να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο, στην Ουκρανία συγκεκριμένα, όπου Βάνα Κουτρουλού στο Κίεβο. Η κατάσταση είναι ένα βήμα πριν τον συναγερμό, πριν την έκτακτη ανάγκη. Ακριβώς, γιατί το κλίμα από το πρωί είναι έκριθμο για τρίτη ημέρα, ενώ τα ξημερώματα προσπάθησε σήμερα η αστυνομία να μπει στην πλατεία της Ανεξαρτησίας, όπου την οποία έχουν καταλάβει εδώ και περίπου δύο μήνες οι αντικυβερνητικοί διαδηλωτές, για να απομακρύνουν τα οδοφράγματα. Το αποτέλεσμα ήταν τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Ο ένας νεκρός έχει σίγουρα επιβεβαιωθεί από το Ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών. Οι άλλοι δύο νεκροί έχουν
χάσει τη ζωή τους από σφαίρες και άλλος ένας από κάποιος τον έσπρωξε και έπεσε από ύψος, σύμφωνα με την Ουκρανική αντιπολίτευση. Αυτά τα πλάνα που έχουμε πάρει διαδραματίστηκαν, αυτές οι εικόνες διαδραματίστηκαν σήμερα το πρωί, να υπενθυμίσουμε. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την Αμερικανική Πρεσβεία στο Κίεβο, ανακαλούνται η έκδοση βίζας για Ουκρανούς πολίτες σε μια πρώτη αντίδραση από τη διεθνή κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά της καλεί την Ουκρανία, καλεί το Κίεβο να καθίσει η κυβέρνηση στο τραπέζι του διαλόγου και να μπει ένα τέρμα στην βία. Την Πέμπτη και το Σάββατο, να σου πω ότι θα βρεθεί στη χώρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Διεύρυνση, ο κύριος Φιούλε, προκειμένου να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις. Ενώ σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, φαίνεται πως ο κύριος Γιαννουκόβιτς, ο πρόεδρος, έχει δεχθεί να έχει ακόμη μια συνάντηση με τα τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, Εύα. Μάλιστα, να συνεχίσουμε λοιπόν να πάμε και στις εξελίξεις για την Συρία, που συζήτηση προκειμένου να βρεθεί μια λύση προς την ειρηνική κατεύθυνση βεβαίως είναι σε εξέλιξη στην Ελβετία. Είναι σε εξέλιξη και έχουν ήδη διαφανεί οι πρώτες δυσκολίες. Μιλάμε για την ειρηνευτική διάσκεψη που ξεκίνησε στην Ελβετία, την πρωτοβουλία Γενέβη 2. Ήδη η Συριακή Αντιπολίτευση έχει εκφράσει αντιρρήσεις, λέγοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα πρέπει να προβλέπει, θα πρέπει να προβλέπει την αποχώρηση του Άσαντ από την εξουσία. Από την μεριά της, η Συριακή κυβέρνηση λέει ότι μόνο ο Συριακός λαός μπορεί να αποφασίσει την αποχώρηση του Άσαντ από την εξουσία, και κάπως έτσι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες διαφαίνονται δύσκολες. Τώρα, εντείνονται οι αστυνομικές επιχειρήσεις για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σότσι. Ακριβώς. Και αυτό γιατί από την Τρίτη, λοιπόν, έχουμε στην δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες με μαύρες χείρες, οι οποίες φαίνεται ότι είναι έτοιμες να κάνουν ένα τρομοκρατικό χτύπημα, να πραγματοποιήσουν τρομοκρατικό χτύπημα στους Ολυμπιακούς του Σότσι. Μία μάλιστα εξ αυτών πιστεύεται ότι ήδη βρίσκεται στην πόλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν πρόθυμες από τη μεριά τους να βοηθήσουν τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας στην ασφάλεια για την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων. Και την ίδια ώρα, Εύα, η Ουγγρική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα πως έλαβε επιστολή που περιείχε τρομοκρατική απειλή εν ώψη των χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων. Όπως καταλαβαίνουμε, είναι σε κατάσταση συναγερμού όλοι. Τώρα να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουμε και νέο κύμα ψύχους. Πώς ακριβώς είναι η κατάσταση, έχουμε και προβλήματα σοβαρά? Τα πρώτα προβλήματα έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται. Βλέπουμε και στα πλάνα μας ότι στα χιόνια έχει ντυθεί η Ουάσιγκτον, η Νέα Υόρκη, όλες οι Ανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες. Δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία έχουν κλείσει προληπτικά, ενώ υπάρχουν παρατηρούνται πάρα πολλές ακυρώσεις πτήσεων, καθώς και οι αρχές, η πολιτική προστασία απευθύνει συστάσεις στους πολίτες να μην κυκλοφορούν. Μιλάμε για το ύψος του χιονιού περίπου στα 30 εκατοστά και την κακοκαιρία να συνεχίζεται, Εύα, μέχρι το Σαββατοκύριακο τουλάχιστον. Βέβαια, βλέπουμε ότι κάποιοι μπορεί να το διασκεδάζουν ή να είναι ρομαντικές αυτές οι εικόνες, αλλά σίγουρα τα προβλήματα είναι μπροστά από την κακοκαιρία. Και βλέπουμε τις εικόνες τις οποίες μας περιγράφεις. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βάνα. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια. Να έρθουμε τώρα και πάλι στα δικά μας. Αυτή την απίστευτη καταγγελία των γονέων στο σχολείο της Σάρτας, όπου καθηγητής έβαζε τα άλλα παιδιά να χτυπήσουν ένα άλλο παιδί επειδή ήθελε να βγει νωρίτερα από την τάξη. Για το τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει η κυρία Κλεοπάτρα Βασιλείου, διευθύντρια του 8ου Δημοτικού Σχολείου Άρτας, αφού πρώτα ακούσουμε τη δήλωση το πρωί στην πρώτη γραμμή ο πατέρας του παιδιού. Στο παιδί την ώρα του μαθήματος, κάνανε τελευταία ώρα κάποιο μάθημα. Ελαφρό μάθημα, δεν ήταν ούτε μαθηματικά ούτε τίποτα. Ήταν κάτι, είχαν ζωγραφική ταυτόχρονα και λέγανε τραγούδια, κάπως έτσι. Από εκεί και πέρα, σε κάποια στιγμή ο μικρός ο δικός μου. Ετών, πόσο χρόνο είναι ο γιος σας? Είναι 8 χρονών. 8, μάλιστα. Έκανε την κίνηση όπως κάνουν όλα τα παιδάκια να θέλει να ξεχωρίσει προφανώς την τάξη, γιατί μιλάμε για ένα πολύ ήρεμο παιδί που δεν έχει δώσει δικαιώματα. Και έκανε την κίνηση να πάει προς την πόρτα. Μάλιστα. Χαριτολογώντας. Ήξερε ότι αν δεν χτυπήσει ο κουδούνι δεν βγαίνει από την πόρτα. Αυτό ήταν νόμος. Από εκεί και πέρα, μόλις σηκώθηκε να πάει προς την πόρτα, ο δάσκαλος καθόμενος στο θρανείο δίνει εντολή σε κάποιον συμμαθητή του και λέει: σήκω πάνω, ρίξω ένα χαστούκι για να βάλει μυαλό να κάτσει στο θρανείο. Πράγμα το οποίο και έγινε. Πήγε κλαμμένο στο θρανείο και την ώρα που έκατσε, λέει: τώρα σήκω εσύ και εσύ. Δίνει εντολή πάλι ο δάσκαλος σε δύο άλλους μαθητές και λέει: ρίξε το και εσύ από ένα χαστούκι, λέει, για να μην το ξανακάνει. Ωραία, το χαστούκι όμως δεν ήταν ένα. Τα παιδιά το γροθοκόπησαν, έτσι.
του ρίξανε και σφαλιάρες και μπουνιές, σύμφωνα με δικές του καταγγελίες από τη Μοϊκή. Και ο ίδιος ο δάσκαλος καθόταν και έβλεπε. Ο ίδιος ο δάσκαλος έδινε το αυτό, λέει, έδινε εντολές και καθόταν και έβλεπε μετά. Έδωσε εντολές ακριβώς έτσι. Από εκεί και πέρα το χάνω λίγο το επεισόδιο. Στο γεγονός δεν ξέρω πόση ώρα μεσολάβησε μέχρι να χτυπήσει το κουδούνι. Απλά πήγε η μάνα του να τον πάρει και το βρήκε στο πράβλιο να κλαίει. Είχε σχολάσει δηλαδή το σχολείο και της είπε: Μαμά, με χτυπήσαν τα παιδιά. Λοιπόν, για τις δικές της πληροφορίες πάνω στο θέμα και για τη συμπεριφορά αυτού του καθηγητή, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή διευθύντρια του σχολείου, κυρία Βασιλείου. Καλό σας απόγευμα. Επίσης. Τι ακριβώς έχει συμβεί, κυρία Βασιλείου? Ακούσαμε και την καταγγελία του πατέρα του μαθητή. Καταρχήν μιλάμε για δημοτικό σχολείο και για Δευτέρα Δημοτικού. Ναι. Με πολύ μικρή τάξη που τέτοια φαινόμενα θέλω να φύγω ή θέλω να έρθω λίγο γρηγορότερα ή λίγο αργότερα συμβαίνουν. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη αν το γεγονός έγινε έτσι ακριβώς όπως το αναφέρει ο πατέρας, γιατί ο συνάδελφος αρνείται τα πάντα. Ο συνάδελφος αρνείται τα πάντα, όπως μας λέτε, αλλά σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχουμε εμείς, το παιδί πήγε στο νοσοκομείο και αποδεικνύεται ότι έχει χτυπήματα και μόλοπες. Αυτό που εγώ γνωρίζω είναι ότι διαπιστώθηκαν κάποιες εκδορές χθες το απόγευμα στο μικρό. Σήμερα ήρθε στο σχολείο ξανά ο μαθητής. Δεν φαίνεται στο πρόσωπό του αυτό, δηλαδή εκδορές στο πρόσωπο και μόλοπες. Δεν φαίνονται, δεν είδα κάτι τέτοιο εγώ σήμερα. Ο συγκεκριμένος καθηγητής που κατηγορείται ότι είχε αυτή τη συμπεριφορά, μέχρι τώρα έχει δώσει κάποιο άλλο δικαίωμα? Όχι, δεν έχει δώσει κάποιο δικαίωμα, ούτε υπάρχουν καταγγελίες ή γραπτές αναφορές από τους γονείς για τον συνάδελφο αυτό. Συνήθως συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα κατά τη λήξη της διδακτικής ώρας, γιατί μιλάμε για... Τι φαινόμενα, κύριε Βασιλείου? Δηλαδή, αφήστε με να σας μιλήσω. Λοιπόν, το παιδί κουράστηκε, είναι μικρό παιδάκι, σχεδόν 8 ετών. Κουράστηκε, πιθανόν θέλησε να φύγει από την τάξη. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και έχουμε πρόβλημα διαχείρισης της τάξης, συνήθως οι συνάδελφοι με καλούν. Αυτό δεν έγινε όμως. Ο δάσκαλος τώρα πιθανόν να μην μπόρεσε να τον συγκρατήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να έγινε. Και είναι συμπεριφορά αυτή, αν επιβεβαιωθεί. Αυτό θέλω να πω. Δεν έχει σημασία αν έχει μια γρατζουνιά ή περισσότερο το παιδί. Σημασία έχει η συμπεριφορά του δασκάλου. Είναι καθαρά ηθικό θέμα. Δεν είναι το θέμα πόσο πολύ το χτύπησαν, να παροτρύνει τα άλλα παιδιά να χτυπήσουν το παιδάκι. Δεν στεκόμαστε καθόλου σε αυτό. Αν πραγματικά το γεγονός συνέβη έτσι όπως ο πατέρας το έθεσε, λυπάμαι πραγματικά που ο συνάδελφος αυτός βρίσκεται στο σχολείο μου. Μέχρι αυτή τη στιγμή είχατε κάποια άλλα τέτοια δείγματα εσείς συμπεριφοράς? Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα στο σχολείο. Δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτή τη στιγμή είναι στον εισαγγελέα ο καθηγητής? Έγινε προσέλευση στην εισαγγελία και έχει παραπεμφθεί για Παρασκευή, θα εκδικαστεί τότε. Την Παρασκευή το πρωί. Μάλιστα, λοιπόν. Κύριε Βασιλείου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε τον πατέρα του μικρού μαθητή στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, σας ακούσαμε και το πρωί στο Βασίλη Ριτζή και το Δημήτρη οίκονό μου. Πείτε μας λίγο κι εσείς σε τι κατάσταση ακριβώς ήρθε το παιδί στο σπίτι και τι σας είπε το παιδί για αυτό το περιστατικό, το οποίο είναι απίστευτο, εάν και εφόσον επιβεβαιωθεί. Φυσικά δεν το συζητάμε. Απλά επειδή αυτή τη στιγμή είμαι καθοδόν και πηγαίνω στην πόλη της Σάρτας, διότι διαμένω στην Αθήνα. Ναι. Από ό,τι μου είπαν και μίλησα και με το ίδιο το παιδί, εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι συντετριμμένο, ότι είναι σοκαρισμένο. Σήμερα το πρωί συγκεκριμένα δεν ήθελε να πάει στο σχολείο. Και η τελευταία του κουβέντα, μόλις φωνάξει η μητέρα του στο πράβλιο, ήταν «Μαμά, σίγουρα δεν θα με χτυπήσουν και σήμερα». Δηλαδή και μόνο αυτή η κουβέντα που σας λέω τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα, χτες ήταν λίγο φυσιολογικός, ξεχάστηκε λίγο στο δωμάτιό του με τα παιχνίδια του, αλλά μέχρι εκεί άργησε από ό,τι έμαθα να κοιμηθεί. Και σήμερα το πρωί ξύπνησε με δυσκολία για να πάει, δεν ήθελε να πάει στο σχολείο. Ήταν κάτι το οποίο είχε ξαναγίνει, αντιμετώπιζε προβλήματα με το συγκεκριμένο καθηγητή, με τα άλλα παιδιά. Ήταν κάτι το οποίο συνέβη πρώτη φορά, όπως σας περιγράφει ο γιος σας? Πρώτη φορά, ναι, και τα λοιπά. Δεν είχε ξανακουστεί το παραμικρό. Γενικά και ο μικρός δεν είναι κάποιο παιδάκι το οποίο θα δημιουργεί προβλήματα. Και εξού δεν ανταπέδωσε δηλαδή το ξύλο το οποίο έφαγε. Έτσι, γιατί δεν μιλάμε πλέον για χάδια, μιλάμε για ξύλο. Μιλάμε για ξύλο κανονικό. Όχι ότι, βέβαια, κανονικό, χέρι δεν πρέπει να σηκώνει ο καθηγητής σε καμία περίπτωση, ούτε ακόμα και σημάδια να μην είχε. Αλλά εσείς μας λέτε εδώ τώρα για κανονικό ξύλο. Ναι, όταν εμένα το ίδιο το παιδάκι γυρίζει και. Ή να παροτρύνει τα παιδιά. Χτυπούσαν απανωτά τα παιδιά και όταν το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο και έχουν καταγραφεί τα πάντα, δεν είναι από το μυαλό μας. Έτσι, ότι κοιτάμε να φουσκώσουμε την υπόθεση, είναι πραγματικά γεγονότα. Καταλαβαίνετε από εκεί και πέρα, δηλαδή, εντάξει. Δεν είναι μόνο η ψυχική οδύνη ενός παιδιού, είναι και οι σωματικές βλάβες, οι οποίες, εντάξει, υπήρξαν. Ένας μόλοπας μέσα σε δύο μέρες φεύγει. Αλλά ξέρετε τι γίνεται στον εσωτερικό του κόσμο.
Και είναι και τη συμπεριφορά διδάσκει αυτός ο καθηγητής και στα άλλα παιδιά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη να σας ευχηθούμε. Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως θέμα, να φύγουμε από αυτό το απίστευτο περιστατικό και να πάμε στα της δικαιοσύνης με τον Μιχάλη Τεζάρη. Λοιπόν, παραδόθηκαν οι Γρυβέας Βάτσικα, το ζευγάρι που εμπλέκεται στην υπόθεση του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου και των επισφαλών δανείων, Μιχάλη. Βέβαια, στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, τη Scotland Yard, παραδόθηκαν στις 12.30 το μεσημέρι το ζεύγος το οποίο αναζητούνταν εδώ και καιρό για την εμπλοκή του στο θέμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου. Πρόκειται για τους Κυριάκο Γρυβέα και Αναστασία Βάτσικα, σε βάρος των οποίων εκκρεμούσε ένελμα σύλληψης από τις ελληνικές αρχές. Να πούμε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες προκειμένου οι δύο αυτοί άνθρωποι να έρθουν στην χώρα και να απολογηθούν και αναλόγως να υποστούν συνέπειες του νόμου. Κλείνοντας, να πούμε πως σύμφωνα με το εισαγγελικό πόρισμα έλαβαν χωρίς καμία εξασφάλιση το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ για επενδυτικούς σκοπούς που, όπως σημειώνεται, κατέληξαν στις τσέπες τους. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Να πάμε τώρα στις εξελίξεις στη Βουλή και στην Πινελόπη Γκάλιο, όπου είχαμε αντιπαράθεση και βαρύτατες κατηγορίες, Πινελόπη, με αιχμή της άρσης ασυλίας. Τι ακριβώς συνέβη? Και την ώρα που η Βουλή εξετάζει ένα σχέδιο σύνταξης μάλλον ενός κώδικα δεοντολογίας για τη συμπεριφορά και την εμφάνιση των βουλευτών. Και η σημερινή συνεδρίαση νομίζω ήρθε να ακυρώσει κάθε τέτοια πρόταση και προσπάθεια, καθώς ακούστηκαν κουβέντες ιδιαίτερα βαριές και προκλήθηκε μία ένταση άνευ προηγουμένου. Όλα αυτά με αφορμή το αίτημα για άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Αργύρη Δινόπουλου. Ο κ. Δινόπουλος λοιπόν χαρακτήρισε τον Ότι Μαριά Κολοτούμπα και τον κατηγόρησε ότι μετέ έτρεψε τα πολιτικά επιχειρήματα σε ποινικά αδικήματα, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι η επιτομή των δικτατορικών καθεστώτων. Μάλιστα, με αφορμή του κυρίου Ντινόπουλου, με αφορμή κάποιες δηλώσεις του κυρίου Ντινόπουλου για βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι κατά αυτόν κατηγορούνται για μείζωνα οικονομικά ζητήματα, προκλήθηκε έκρηξη του κυρίου Καμένου, ο οποίος μίλησε για νεοφασίστες της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό με τη σειρά του προκάλεσε τα πειρά της κυρίας Βούλτεψη, που θύμισε ότι οι βουλευτές των ανεξάρτητων Ελλήνων ένωσαν τις ψήφους τους, όπως είπε, με βουλευτές της Χρυσής Αυγής στην ίδια κάλπη. Η αντιπαράθεση, να σας πω, ότι επεκτάθηκε στην αίθουσα όταν ο κύριος Μαριάς, μετά από διαμαρτυρίες βουλευτών για την μακροσκελή τοποθέτησή του, είπε απευθυνόμενος σε βουλευτή: «Καταλαβαίνω ότι βιάζεσαι, ήρθες να ψηφίσεις, να πάρεις το μεροκάματο και να φύγεις». Αυτή η φράση λοιπόν προκάλεσε την αντίδραση του προεδρεύοντος Χρήστου Μαρκογιαννάκη, ο οποίος έκλεισε τα μικρόφωνα, ενώ ο Πάρης Κουκλόπουλος επίσης διαμαρτυρήθηκε έντονα για αυτές τις εκφράσεις. Να σας πω πάντως ότι τελικά η Βουλή αποφάσισε να μην άρει την ασυλία του Αργύρη Δινόπουλου. Κατά της άρσης ψήφισαν 208 βουλευτές, υπέρ 20, είχαμε ένα παρόν και ένα λευκό. Νομίζω όμως ότι έχουμε κάποια σχετικά αποσπάσματα που μπορούμε να δούμε. Γιατί ο κύριος Μαριάς τι έκανε? Μετέτρεψε τα πολιτικά επιχειρήματα σε ποινικά αδικήματα. Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, είναι η επιτομή των δικτατορικών καθεστώτων. Και δεν είναι τυχαίο ότι το συγκεκριμένο κόμμα παρά το γεγονός ότι και εκεί τριχοτομήθηκε, δεν ψήφισε την διακοπή χρηματοδότησης της Χρυσής Αυγής. Αγαπητέ κύριε Μαριά, στις προσεχείς εκλογές, όταν θα σας πω ότι κάποτε ανήκατε στο κόμμα του κυρίου Καμένου, γιατί είσαστε ο μέτρ της πολιτικής Κολοτούμπας, δεν ξέρω αν αυτό θα είναι δικό μου πλημέλημα ή δικό σας πολιτικό κακούργημα. Για ποιο λόγο οι δημοσιογράφοι που τα παίρναν από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο και γίναν βουλευτές έρχονται εδώ να συκοφαντήσουν από έδρας? Σας καλώ ως πρόεδρο. Σας καλώ ως πρόεδρο της Βουλής και πρόεδρο της Επιτροπής να πείτε εάν υπάρχει μία υπόθεση για οικονομικό ζήτημα στο όνομά μου. Οι νεοφασίστες που μάζεψε ο κύριος Σαμαράς στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτές οι άρσεις ασυλίας. Σας παρακαλώ, τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Κύριε Πρόεδρε. Ο πολιτικός διάλογος σε ποινική απειλή. Χαίρομαι που θα ακούω ότι θα μπουν κάποιοι κανόνες δεοντολογίας, διότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται κάποιοι συνάδελφοι εδώ μέσα δεν είναι ότι δεν αρμόζει στο κοινοβούλιο, δεν αρμόζει στην κοινωνία. Η λάσπη που πετάτε και φάνηκε από αυτά που είπε ο κύριος Δινόπουλος, που αντί να απαντήσει έριξε λάσπη στην παράταξή μας,
δείχνει ότι δεν αλλάζετε. Είστε αμετανόητοι. Πέρα του ότι είστε οι μεγαλύτεροι κολοτούμπες, διότι άλλα λέγατε πολιτικά και άλλα κάνατε. Αλλάζοντας θέμα, τώρα θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον κύριο Κώστα Φασέα, καθηγητή στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, για να δούμε πότε το γάλα είναι φρέσκο, πότε μπαγιατεύει και τι ακριβώς γίνεται. Καθώς, Νίκο Υποφάντη, τώρα υπάρχει και η ενδοκυβερνητική διαμάχη από τη μία και από την άλλη βγαίνουν και οι κτηνοτρόφοι, οι αγελαδοτρόφοι και διατυπώνουν και αυτοί τις δικές τους ενστάσεις και αντιρρήσεις για το γάλα. Σχετικά με το πότε είναι φρέσκο, πότε όχι και πότε πρέπει να απολύεται ως φρέσκο. Λοιπόν, το Υπουργείο τι θέλει να κάνει? Θέλει να διαχωρίσει την ημερομηνία λήξη των 5 ημερών που έχει υποθεί. Οι ελληνικές βιομηχανίες μπορούν να παράγουν νοπό παστεριωμένο, θα το πω, όχι φρέσκο, για 3 μέρες, με ημερομηνία λήξη 3 μέρες, στις 5, στις 7 και το γάλα μακράς διαρκείας. Λοιπόν, και αυτό, το γάλα να μπει στο ράφι του σπερμάκρι, δηλαδή η τοπική βιομηχανία να μπορέσει να βάλει στην περιοχή της το γάλα των 3 ημερών, να πάμε στο γάλα των 5 ημερών σε ένα πιο ευρύτερο χώρο και βεβαίως στα νησιά να πάμε και στο γάλα των 7 ημερών και το μακράς διαρκείας. Θα επιλέγει ο καταναλωτής ποιο γάλα θέλει. Βέβαια, αυτό το οποίο λένε οι κτηνοτρόφοι είναι ότι αν θα πάμε στις 7 ημέρες, θα μπορέσουν κάποιοι να φέρουν ποσότητες γάλακτος από το εξωτερικό. Μα ήδη γίνεται. Δυστυχώς, η ελληνική αγελαδοτροφία δεν μπορεί να παράγει το γάλα το οποίο ζητείται από τη βιομηχανία για να εφοδιαστεί η αγορά με γαλακτοκομικά προϊόντα και νοπό παστεριωμένο γάλα. Και δυστυχώς μπαίνουν ποσότητες από το εξωτερικό. Για να έχουμε συνολική εικόνα του θέματος, να ακούσουμε λίγο τι είπε το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πρωτοσάλτη για το θέμα αυτό ο κύριος Κορδάς και μετά ο κύριος Φασέας να μας πει πότε είναι φρέσκο το γάλα και πότε όχι. Παρακαλώ. Και θα σας διαβάσω ακριβώς τι λέει η σχετική νομοθεσία, το προεδρικό διάταγμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το θέμα, διότι η νομοθεσία δεν αναγνωρίζει φρέσκο και μη φρέσκο, αναγνωρίζει παστεριωμένο και μη παστεριωμένο και μετά στα παστεριωμένα γάλατα αναγνωρίζει απλό παστεριωμένο και υψηλή παστερίωση. Διαβάζω επί λέξη και όποιος έχει στοιχειώδη λογική νομίζω θα καταλάβει. Λέει, στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει, υποχρεωτικά δηλαδή πρέπει, να αναγράφονται οι ενδείξεις παστεριωμένο και γάλα, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος, η διάρκεια και η θερμοκρασία συντήρησής του. Επιπλέον μπορεί, άρα δυνητικά, να αναγράφεται και η ένδειξη φρέσκο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ήρθε η πολιτεία κάποια στιγμή και έκανε, να το πω έτσι, ένα χατήρι, ένα ρουσφέτι στη βιομηχανία γάλακτος, να μπορεί για λόγους επικοινωνίας, για λόγους μάρκετινγκ, να αναγράφεται στο απλό παστεριωμένο γάλα και η ένδειξη φρέσκο. Δεν είναι για λόγους υγιεινής και ασφάλειας απαιτητό από την νομοθεσία αυτό το χαρακτηριστικό. Για δώστε μας λίγο τα φώτα σας, κύριε Φασέα. Είναι ακριβώς έτσι? Ακριβώς έτσι είναι και επιτέλους ακούω μια σωστή κουβέντα. Θα ήθελα να πω ότι η θέση μου δεν είναι πολιτική, όπως και δεν έχω και καμία σχέση με την παραγωγή γάλακτος, με τις βιομηχανίες. Δεν παράγω, δεν διακινώ γάλα ή οτιδήποτε τέτοιο. Είναι καθαρά επιστημονική, όχι άποψη, είναι επιστημονική τεκμήριωση. Ναι. Έτσι. Ένα είναι το παστεριωμένο γάλα, αυτό που διακινείται και σαν φρέσκο. Η διαδικασία είναι γνωστή, μπορεί να τα βρει ο καθένας οπουδήποτε θέλει στο διαδίκτυο. 72 βαθμοί. Τις διατηρεί δηλαδή τις θρεπτικές του ουσίες στο γάλα? Ορίστε. Τις διατηρεί, λέω, τις θρεπτικές του ουσίες στο γάλα? Βεβαίως τις διατηρεί. Μάλιστα. Το μόνο γάλα που δεν διατηρεί τις θρεπτικές ουσίες είναι το UHT, που είναι το αποστηρωμένο γάλα, που αυτό διατηρείται εκτός ψυγείου. Μάλιστα. Και δεν νομίζω ανησυχεί κανένας γι' αυτό στην Ελλάδα. Η κατανάλωση δεν υπάρχει, κατανάλωση είναι ελάχιστη. Κατά από το 1%. Κύριε Φασέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Νίκος Υποφάντης μένει μαζί μας, γιατί αντιστοίχως υπάρχουν αντιδράσεις και στο θέμα των φαρμάκων και τη διάθεση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων στα σούπερ μάρκετ. Μένει μαζί μας λοιπόν ο Νίκος Υποφάντης. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Θα δούμε ποιοι ανησυχούν για το τελικά ποια είναι η πρώτη κυρία στην Γαλλία. Μέχρι την Αμερική έχει φτάσει η ανησυχία και η κυρία Ομπάμα ανησυχεί, γιατί του λέει ποια κυρία θα υποδεχτώ εγώ όταν θα έρθει το ζεύγος Ολάν. Θα μάθουμε επίσης τι θα γίνει με τους πληστηριασμούς, μάλλον σύμφωνα με την απόφαση, τι πρέπει να γνωρίζετε, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες. Και επίσης θα υποδεχτούμε κοντά μας και την 14χρονη πρωταθλήτρια στο σκάκι, η οποία είδε και τον Πρωθυπουργό. Θα δούμε λοιπόν τι ζήτησε από τον Πρωθυπουργό. Πολύ πολύ λίγα λεπτά, σε πολύ πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε.
να σας ενημερώσω, όπως μας ενημέρωσε και εμάς η Ιωάννα Μάνδρου πριν από λίγο, ότι το ζεύγος Γρυβαία που εμπλέκεται και κατηγορείται για το σκάνδαλο των επισφαλών δανείων στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο δεν παραδόθηκε, αλλά συνελήφθη στην Μεγάλη Βρετανία. Θα δούμε και στη συνέχεια περισσότερες εξελίξεις πάνω στο θέμα αυτό. Λοιπόν, καλωσορίσουμε τον κύριο Λουράντο από τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι αντιδρούν, Νίκο Υποφάντη. Για ποιο λόγο ακριβώς αντιδρούν, λοιπόν, στο άνοιγμα της αγοράς? Λοιπόν, το Υπουργείο θέλει να προχωρήσει τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα περίπου στα 1.200 σκευάσματα να βρεθούν και στα ράφια του σούπερ μάρκετ και στα πολυκαταστήματα. Λένε το εξής από το Υπουργείο, ότι ενδεχομένως να μην χρειάζεται ούτε καν να υπάρχει κάποιος φαρμακοποιός ο οποίος να τα παραδίδει στους καταναλωτές. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο ανταγωνισμός, πέφτουν οι τιμές, θα περιοριστεί πολύ περισσότερο το 23% περιθώριο κέρδους που έχουν οι φαρμακοποιοί. Βεβαίως από την πλευρά του φαρμακοποιοί αφενός λένε ότι κάτι τέτοιο θα είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Αφετέρου λένε ότι δεν μπορεί ένας φαρμακοποιός να έχει υπαλληλική σχέση εργασίας με επιχείρηση εκτός φαρμακείου, γιατί κάτι τέτοιο θα χαλάσει τον επιστημονικό χαρακτήρα του επαγγέλματος. Για να ακούσουμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, κύριε Λουράντε. Γεια σας, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι. Εκτός από αυτά που είπε ο κύριος Υποφάντης, είναι και το γεγονός ότι ψεύδεται το Υπουργείο, σας το λέω και σημειώστε. Σε ποιο θέμα ακριβώς? Ότι θα φθηνύνουν, ότι με τον ανταγωνισμό θα φθηνύνουν τα φάρμακα. Και μπορώ να σας δώσω παράδειγμα εδώ και τώρα. 75 λεπτά έχει το ντεπών, όταν σε όλη την Ευρώπη έχει από 3 ευρώ και πάνω. Πόσο θα πάει το ντεπών? Θα πάει 60 λεπτά? Θα πάει 30 λεπτά, όχι βέβαια. Απλώς η απελευθέρωση. Φέρνει όμως το Υπουργείο, κύριε Λουράντο, φέρνει το Υπουργείο, το ξέρετε έτσι, για το βρεφικό γάλα. Το γάλα πρώτης βρεφικής ηλικίας, ότι με το που μπήκε στα ράφια σου πρόγραμμα και τα έπεσε 6 ευρώ. Το βρεφικό γάλα δεν ήταν φάρμακο. Και το βρεφικό γάλα, αλλά το είχατε σε αποκλειστική διάθεση εσείς. Ναι. Το βρεφικό γάλα δεν είχε τιμή ορισμένη από το κράτος. Τα φάρμακα αυτά τα μη συμφά έχουν τιμή από το κράτος. Είναι στο τιμοκατάλογο του κράτους. Σκοπεύετε, κύριε Λουράντο, να προχωρήσετε σε κινητοποιήσεις? Σαφέστατα. Και κάτι ακόμα. Το σούπερ μάρκετ δεν είναι φαρμακείο, διότι κατά την ίδια λογική θα δημιουργηθούν και ιατρία. Να είναι ένας γιατρός εκεί, να εξετάζει, να παίρνει πίεση άνετα. Δώστε μας λίγο, κύριε Λουράντη, για να γνωρίζει και ο κόσμος τι χαρακτήρα θα έχουν οι κινητοποιήσεις, τη διάρκεια. Δεν μπορώ να το ξέρω, διότι θα προκύψουν από γενικές συνελεύσεις, οι οποίες θα υπάρχει συνάντηση αύριο, αν μου επιτρέπει, Εύα, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Θα υπάρχει μια συνάντηση, δεν ξέρω αν θα είναι και ο κύριος Λουράντος, το απόγευμα με τον κύριο Χατζηδάκη, έτσι. Μάλιστα. Αύριο τις 6 ώρα το απόγευμα. Θα εξαρτηθούν πολλά από αυτή τη συνάντηση. Οπότε θα δούμε και τα νεότερα. Κύριε Λουράντο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τον Νίκο Υποφάντη. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Κώστα Σημεωνίδη, καθώς έρχεται τώρα ο κύριος Ράιχενμπαχ και λέει ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο, Κώστα. Ακριβώς, Εύα. Καλό μεσημέρι από τη Βόνη. Ο κύριος Χόρστ Ράιχενμπαχ, σε δηλώσεις του προς την γερμανική μηνιαία οικονομική επιθεώρηση Capital, παρουσιάζει μια πολύ θετική εικόνα και μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, όπως παρατηρούν και οι συντάκτες του άρθρου. Το Capital τονίζει μάλιστα ότι μετά την έντονη κριτική που ασκήθηκε στην Αθήνα για τις καθυστερήσεις στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, η Κομισιόν αναθεωρεί τώρα την αξιολόγησή της αυτή πάντα για τις μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, ο κύριος Ράιχενμπαχ εξαίρει το έργο της κυβέρνησης Σαμαρά, λέγοντας ότι η προθυμία που επιδεικνύει για συνεργασία είναι σε πολλούς τομείς μεγαλύτερη από την αναμενόμενη. Παραδέχεται ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο, προσθέτει όμως ότι η πρόοδος στην Ελλάδα είναι εν μέρει εντυπωσιακή, κυρίως στον χώρο της υγείας. Τονίζει βέβαια ότι απαιτούνται και άλλες μεταρρυθμίσεις. Κλείνοντας, Εύα, να σου πω ότι το πολυσέλιδο αυτό ρεπορτάζ συνολικής έκτασης 12 σελίδων που θα δημοσιευτεί αύριο και για το οποίο οι συντάκτες του περιοδικού πραγματοποίησαν πολυήμερο ταξίδι στην Ελλάδα, φιλοξενεί και συνέντευξη του Άδωνη Γεωργιάδη, και σε αυτήν ο Υπουργός Υγείας υπερασπίζεται τους Γερμανούς έναντι της κριτικής που δέχονται στην Ελλάδα, λέγοντας πολύ χαρακτηριστικά ότι οι θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν τους Γερμανούς να μας μετατρέπουν σε απικία τους είναι ανοησίες. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα για να πάμε λίγο στην Ολλανδιάδα με τη Βάνα Κουτρουλού, καθώς τώρα το ενδιαφέρον, Βάνα, έχει μεταναστεύσει, έχει πάει στη ΣΥΠΑ. Γιατί σου λέει τώρα η Μισελ Ομπάμα, θα έρθει σε όλο Ολλάντ, θα έρθει με Γκαγιέ, θα έρθει με τη Βαλερή ή θα έρθει με κάποια άλλη? Πάντως, σύμφωνα με την Daily Telegraph, ναι, Εύα, έχει κάνει την επιλογή του ο Φρανσουά Ολλάντ. Ναι. Έχει επιλέξει την κυρία Γκαγιέ, την 41 ετών Γαλλίδα ηθοποιό. Και τώρα προσπαθεί, σύμφωνα με αυτά τα δημοσιεύματα, να καταλήξει σε μια συμφωνία με την κυρία Τριερβελέρ, καθώς υπάρχουν διάφορα νομικά ζητήματα προκειμένου να λήξει αυτή η σχέση των 9 ετών. Και την ίδια ώρα, Εύα, έχουμε λόγια συμπάθειας προς την κυρία Τριερβελέρ από την 80χρονη κυρία Σιράκ, την πρώην πρώτη κυρία, η οποία και αυτή είχε ανεχθεί πάρα πολλούς δεσμούς του συζύγου της τότε. Η ίδια λέει ότι στηρίζω την κυρία Τριερβελέρ, καταλαβαίνω
καταλαβαίνω, λέει, ότι είναι πολύ σκληρή η τύχη της. Δεν ξέρω αν αυτά τα λόγια είναι προφητικά. Πάμε τώρα στην σκληρή τύχη μιας άλλης κυρίας, Εύα, στην Ιταλία. Που ήταν λίγο αφηρημένη. Έτσι πολλά είπε τουλάχιστον. Ξέχασε, λέει, να δηλώσει περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για την κυρία Αντζιόλα Αρμελίνη. Είναι κόρη ενός ιδιοκτήτη μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας. Έτσι, η Ιταλική αστυνομία προχώρησε στην κατάσκευση 1.243 ακινήτων, κυρίως στην Ρώμη. Μάλιστα. Ας τα ακούσουμε και εδώ λοιπόν για να πράξουμε αναλόγως. Για να προχωρήσουμε τώρα και να πάμε τώρα στον Δήμαρχο. Αυτό με τα τερτύπια του. Τον έχουμε δει μεθυσμένο. Τον έχουμε δει να πίνει ναρκωτικά. Τώρα τι κάνει, ξαναπίνει ναρκωτικά και τον παραδέχεται. Ακριβώς. Μεθυσμένος. Λοιπόν, εδώ τον βλέπουμε σε ένα βιντεάκι που ανέβηκε στο YouTube. Είναι μεθυσμένος μέσα σε ένα fast foodάδικο. Μιλάμε για τον Δήμαρχο του Τορόντο. Ο οποίος μιλάει, λέει διάφορα καταλαβίστικα πράγματα. Και στο τέλος, όταν τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Μα είχατε υποσχεθεί ούτε να μην ξαναπιείτε και να μην χρησιμοποιήσετε ναρκωτικά. Ο ίδιος είπε, εντάξει, λέει, ήπια, λέει, αλκοόλ, αλλά δεν οδήγησα, λέει, μετά. Τώρα τι να σου πω, το πάθημα μάλλον δεν του έγινε μάθημα. Και να θυμίσουμε ότι πολλές από τις εξουσίες του Ρομπουφόρ του έχουν αφαιρεθεί. Έχουν αφαιρεθεί δηλαδή εξουσίες στο Αποδημοτικό Συμβούλιο λόγω της συμπεριφοράς του. Και λογικό είναι, Βάνο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Είμαστε πάντα συντονισμένοι μαζί σου. Σας ευρούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη θα πάμε τώρα, στην Ελένη Ιατρού. Καθώς, Ελένη, συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των γυναικών που εργάζονται στην καθαριότητα στο Υπουργείο Οικονομικών. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη, Εύα. Έχουμε μαζί μας γυναίκες που για δεκαετίες εργάστηκαν στην καθαριότητα σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Και αύριο, μάλιστα, 8.30 το πρωί, ετοιμάζονται να πάνε στη Ζήτα ΔΟΗ της Πηλαίας, προκειμένου να κάνουν παράσταση διαμαρτυρίας και ταυτόχρονη αιμοδοσία, δείχνοντας το ενδιαφέρον τους για τον συνάνθρωπο. Τι γίνεται, αυτές οι γυναίκες είναι σε διαθεσιμότητα μέχρι το Μάιο και αγωνιούν για την επόμενη ημέρα. Η κυρία Ιναλόγλου, η Σεβαστή, είναι μαζί μας για να μας πει τι διεκδικεί. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Γεια σας. 595 καθαρίστρες του γεια σας. 595 καθαρίστρες του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από απόφαση της κυβέρνησης, μπήκαμε σε διαθεσιμότητα από τις 18 του Σεπτέμβρη. Γεγονός βέβαια που για μας και για την κυβέρνηση σημαίνει απόλυση. Είμαστε εργαζόμενες που πάνω από 20 χρόνια ήμασταν στο Υπουργείο Οικονομικών με συμβάσεις 4 ώρες αποσχόλησης. Η ηλικία των περισσότερων από εμάς μας αφαιρεί κάθε δικαίωμα. Δεν υπάρχει μηδαμινή πιθανότητα να βρούμε δουλειά στην αγορά εργασίας. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που ήθελαν 2, 3 και 4 χρόνια να βγουν στη σύνταξη. Με το γεγονός αυτό όμως και με πάρα πολλά χρόνια δουλειάς τους αφαιρείται κάθε συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Και όλα αυτά, Εύα, τη στιγμή που οι περισσότεροι άνδρες είναι χωρίς εργασία και ειδικά στην περίπτωση των γυναικών που εργάζονται στην καθαριότητα, είναι αυτές που παίρνουν στην πλάτη τους το σπίτι, τα δάνεια, τα για παιδιά. Για να τις ακούσουμε, Λένη. Κυρία Σταγονά, υπάρχει επόμενη μέρα με προοπτική σε εσάς? Δεν βλέπουμε κάποια προοπτική. Εμείς, ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον μας έχει προτείνει να κάνουμε συνεργεία καθαρισμού και να διεκδικήσουμε την καθαριότητα. Να μπείτε σε διαγωνισμό, όμως, δηλαδή. Όμως δεν μας έχει πει πώς θα ανταγωνιστούμε εμείς. Να μπείτε σε διαγωνισμό, εμείς, δηλαδή. Ναι. Πώς θα ανταγωνιστούμε εμείς τους μεγαλοεργολάβους. Και δεν μας έχει απαντήσει πώς βάζοντας ιδιωτικά συνεργεία στις υπηρεσίες θα διαφυλάσσονται τα προσωπικά δεδομένα των φορολογούμενων. Εμείς όταν μπήκαμε στις υπηρεσίες καταθέσαμε καθαρά ποινικά μητρώα και ιατρικές εξετάσεις. Τώρα... Δεν μπορώ. Για να ακούσουμε, Λένη, και την τρίτη καλεσμένη μας, τα 30 δεύτερα που μας μένουν. Χτύπησα πολλές φορές. Μισό λεπτάκι λίγο, Εύαν, θέλεις να επαναλάβεις? Αυτό, να ακούσουμε την τρίτη καλεσμένη μας. Ψάξατε να βρείτε δουλειά? Έχω ψάξει, έχω στείλει πολλά βιογραφικά. Κάθε γνωστό που έχω ρωτάω αν μπορούν να με βοηθήσουν να βρω μια δουλειά. Με θέλω να ζήσω με αξιοπρέπεια, δεν υπάρχουν δουλειές. Εδώ το παιδί μου είναι 20 χρονών και δεν μπορεί να βρει δουλειά. Σε εσάς τι απαντάνε? Σε μένα απαντάνε ότι είμαι πολύ μεγάλη, ότι στοιχίζω πολλά. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Οπότε μετά το Μάιο τι θα κάνετε που δεν θα έχετε το 75% του μισθού της διαθεσιμότητας? Ελένη. Δεν ξέρω, τα βλέπω όλα μαύρα. Υπάρχει μεγάλη απεσιοδοξία. Και κλείνουμε με αυτό. Καλή δύναμη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα παρακολουθούμε φυσικά το θέμα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα δούμε την ελληνική πρωτιά, καθώς μια ομάδα από το Πανεπιστήμιο κατάφερε να φτιάξει τη δική της πρώτη παγκόσμια κλίμακα για τα τσουνάμι. Βάλαμε και τα γυαλιά στους υπολείπους. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε και πάλι. We'll be right back.
Λοιπόν, η ώρα είναι 4. Περιμένουμε πάντα τα σχόλιά σας και στο Twitter της εκπομπής και τα ερωτήματά σας για το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα, για τους πληστηριασμούς. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κούβαρη, νομικό σύμβουλο της Ένωσης Καταναλωτών Δανειοληπτών. Καλό σας απόγευμα, κύριε Κούβαρη. Καλησπέρα. Και θα ξεκινήσω από τον κύριο Γιώργο Στεργίου, τον Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή, για να δούμε καταρχήν, κύριε Στεργίου, αυτή την παράταση που δόθηκε. Από τη μία δόθηκε η παράταση για την προστασία των δανειοληπτών, από την άλλη όμως οι αιτήσεις στις τράπεζες, για να μπούμε και κατευθείαν στην ουσία, δεν υπάρχουν. Ναι. Καταρχήν, θα μου επιτρέψετε, θα μου δώσετε ένα λεπτό χρόνο να κάνω ένα σχόλιο για όσα ακούστηκαν για τα μη σταγογραφούμενα φάρμακα νωρίτερα. Ναι. Μάλλον δεν υπόθηκε την ώρα που κάνατε αυτή την συζήτηση ότι εξαιτίας του σημερινού καθεστώτος για 2 περίπου χρόνια δεν είχαμε ασπιρίνη στην Ελλάδα. Αυτό όμως δεν συζητήθηκε καθόλου. Όπως επίσης δεν συζητήθηκε. Τι εννοείται ότι δεν είχαμε ασπιρίνη στην Ελλάδα? Είχαμε έλλειψη. Γιατί δεν ήθελε η εταιρεία να διακινήσει το προϊόν αυτό σε τιμή διατίμησης. Γιατί ξέρετε, αυτού του είδους η πολιτική έχει και άλλες παράπλευρες επιπτώσεις. Μάλιστα. Όπως εσείς επίσης, δηλαδή, διαφωνείτε και με αυτές τις προβλέψεις που κάνει ο ΣΑΦ, που πήγατε σε αυτό το θέμα, αλλά πολύ γρήγορα για να μας μείνει χρόνος και τους πληστηριασμούς. Λέτε ότι δεν θα αυξηθούν οι τιμές όπως επισημαίνουν οι φαρμακοποιοί. Εγώ θα σας πω 2 χαρακτηριστικά παραδείγματα χωρών με όμοια χαρακτηριστικά με τα δικά μας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας. Όπου εκεί κάνανε την απελευθέρωση το 2007 μάλιστα και το 2006 αντίστοιχα και σήμερα απολαμβάνουν και χαμηλότερες τιμές, αλλά ξέρετε ποιο είναι το πιο βασικό ακόμα. Διαφωνείτε δηλαδή με τον κύριο Λουράντο που μας είπε ποικιλία προϊόντων, ότι θα πάει το ντεπών, για παράδειγμα, ότι θα πάει από τα 70 λεπτά στα 3 ευρώ, την ανισχύα του. Ναι, αλλά ξεχνάει να μας πει ότι μιλάμε για κάποιες εκατοντάδες προϊόντων που οι πολίτες που μας ακούνε ξέρουν πολύ καλά ότι τα αγοράζουν και ιδιαίτερα ακριβά. Και μάλιστα, φυσικά τα βρίσκουμε με δυσκολία. Θα το παρακολουθούμε και το θέμα αυτό. Πάμε και στους πληστηριασμούς. Γιατί δεν υπάρχει το χαρτί στις τράπεζες, κύριε Στεργίου? Καταρχήν, να διευκρινιστεί, και χαίρομαι που μου δίνεται αυτή την ευκαιρία, το εξής. Η πρόβλεψη του νόμου λέει ότι ο πολίτης, ο δανειολήπτης, ο οφειλέτης, μπορεί με κάθε πρόσφορο μέσο απλά να κάνει μία υπεύθυνη δήλωση με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και ότι πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου. Από τη στιγμή που θα κάνει αυτή τη δήλωση, αυτοδικαίως αναστέλλεται κάθε πληστηριασμός για την κύρια κατοικία του. Άρα λοιπόν, με ένα email, με ένα απλό email μπορεί να στείλει λοιπόν αυτή τη δήλωση ή ταχυδρομικός. Πού θα το στείλει, δηλαδή, κύριε Στεργίου, το email? Στην τράπεζα. Πού θα το στείλει το email? Στο τραπεζικό υποκατάστημα στο οποίο έχει από το οποίο από όποια τράπεζα έχει πάρει το δάνειο. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Στέλνει λοιπόν το email με το αίτημα της παράτασης. Αυτοδικαίως λοιπόν, για μέχρι 31/12 του 2014 η τράπεζα δεν μπορεί να πληστηριάσει την κύρια κατοικία του. Λέτε εσείς δηλαδή όμως ότι δεν είναι πρόβλημα το γεγονός ότι οι αιτήσεις αντίστοιχες δεν υπάρχουν στα τραπεζικά καταστήματα? Και μάλιστα, επειδή υπήρξε επίσης ένα θέμα παρανόησης, δεν χρειάζεται να υποβάλει μαυζί με αυτή την υπεύθυνη δήλωση κανενός είδους δικαιολογητικό. Παρά μόνον μία ενημέρωση εάν έχει κάνει συναλλαγές στον τραπεζικό του λογαριασμό άνω των 1.000 ευρώ. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για δικαιολογητικά, δεν χρειάζονται δικαιολογητικά. Τα μόνα δικαιολογητικά που μπορεί να απαιτηθούν στο μέλλον θα του τα ζητήσει πιθανόν το πιστωτικό ίδρυμα. Αλλά στην συνέχεια η αναστολή πληστηριασμού ξεκινάει με την υπεύθυνη δήλωση. Αυτό, κύριε Στεργίου, όμως δεν αφορά σε όλους τους δανειολήπτες, σωστά? Αφορά τους δανειολήπτες που εμπίπτουν σε συγκεκριμένη διάταξη, πληρούν τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης διάταξης. Με τους υπόλοιπους τι γίνεται? Να θυμίσω λοιπόν, οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με το εισόδημα, το οικογενειακό εισόδημα να είναι χαμηλότερο των 35.000 ευρώ καθαρά. Μεικτά μιλάμε για πάνω από 50.000 ευρώ. Η κύρια κατοικία να έχει αντικειμενική αξία κάτω των 200.000 ευρώ και η συνολική περιουσία, ακίνητη περιουσία, να είναι κάτω από 270.000 ευρώ. Με βάση τα στοιχεία τα οποία είχαμε και όταν πέρασε η συγκεκριμένη διάταξη στη Βουλή είχαμε αναδείξει,
περισσότεροι από το 85% των δανειοληπτών εμπίπτουν σε αυτήν σε αυτές τις προϋποθέσεις. Κύριε Κούβαρη, τι βλέπετε εσείς από την επαφή που έχετε καθημερινά με τους πελάτες σας, με τους ανθρώπους που έρχονται σε εσάς προκειμένου να προστατεύσουν την κατοικία τους? Ναι, κυρία Αντωνοπούλου, θα ήθελα να συνεχίσω λίγο τα όσα είπε ο κύριος Στεργίου. Να πω καταρχήν ότι υπάρχει μια και ο νόμος 4224 του 2013 και ο νόμος 4161 του 2013. Ουσιαστικά πατούν πάνω σε μια ψευδαίσθηση υπερβολικής οργάνωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κάτι τέτοιο στην πράξη ουσιαστικά δεν υφίσταται. Πράγματι, υπάρχει μια ρητή πρόβλεψη μέσα στον νόμο 4224 ότι η υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την οποία θα πιστοποιούν οι δανειολήπτες ότι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη συγκεκριμένη αναστολή πληστηριασμών, μπορεί να κατατεθεί με κάθε πρόσφορο μέσο, άρα και με fax, είτε ταχυδρομικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Στην πράξη όμως, ούτε καν τα υποκαταστήματα των τραπεζών δεν αποδέχονται την ύπαρξη της συγκεκριμένης υπεύθυνης δήλωσης. Εάν αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Στεργίου μας λέει ότι ακόμα και με ένα mail μπορούμε. Πράγματι, όμως, αναφέρει ο νόμος. Ναι. Έχει δίκιο ο κύριος Στεργίου, ο νόμος αυτό το πράγμα αναφέρει. Αλλά λέτε εσείς ότι στην πράξη όλο αυτό κάπου κοντά αυτή. Μάλιστα. Γιατί από τη στιγμή που κάποιος δανειολήπτης, ο οποίος καταθέτει μια υπεύθυνη δήλωση και πιστοποιεί ότι πράγματι έχει τις προϋποθέσεις που ανέφερε ο κύριος Στεργίου και επιθυμεί την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν μπορεί να πετύχει αυτό που θέλει. Πηγαίνοντας στο υποκατάστημα, είναι δεδομένο ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να το πετύχει ούτε στέλνοντας κάποιο fax ή κάποιο mail. Κατά συνέπεια, πρέπει να ενημερωθούν οπωσδήποτε τα πιστωτικά ιδρύματα. Μάλιστα. Και οι υπάλληλοι, και για τον λόγο αυτό προφανώς και δόθηκε μια παράταση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ναι, ναι. Ένα τελικό σχόλιο, κύριε Στεργίου. Να συμπληρώσω μόνο κάτι, ότι η καταληκτική ημερομηνία είναι μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 2014, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη καταληκτική ημερομηνία που είναι 2 μήνες. Από Μάλιστα. την επίδοση επιταγής προς εκτέλεση. Κύριε Στεργίου, μια τελική πληροφορία. Ναι, απλά ήθελα να πω ακριβώς αυτό που είπε και ο κύριος Κούβαρης, ότι ήδη η Ελληνική Ένωση Τραπεζών προχώρησε σε παράταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2014. Άρα λοιπόν, κανένας πολίτης, ακόμα και αν οι τράπεζες, γιατί όντως υπήρχε ένα έλλειμμα ενημέρωση σε πολλά υποκαταστήματα ανά την Ελλάδα, αν ένας δανειολήπτης βρήκε κάποιον υπάλληλο ο οποίος δήλωσε άγνοια, Μάλιστα. τώρα μπορεί να επανέλθει άμεσα και να τακτοποιήσει το θέμα. Να ανησυχεί για την κατοικία του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο, και τον κύριο Στεργίου και τον κύριο Κούβαρη, για τις χρήσιμες πληροφορίες. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ. Θα καλωσορίσουμε κοντά μας τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, αφού πρώτα η Μαρία Κεφαλά εντάχει μας δώσει το περίγραμμα της έρευνας αυτής. Μαρία. Σοκάρουν οι αριθμοί της δυστυχίας στην Ελλάδα, της οικονομικής κρίσης, με την έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ και της μη κυβερνητικής οργάνωσης Πράξης να αποτυπώνει την αθλειότητα των ελληνικών οικοκυριών, αφού 8 στους 10 Έλληνες δεν έχουν τα χρήματα για τα βασικά τους τρόφιμα. Και πιο συγκεκριμένα, 80% των Ελλήνων έκοψε βασικά είδη διατροφής, 50% δεν είναι σε θέση να καλύψει καθημερινές ανάγκες, το 83% έκανε περικοπές στη θέρμανση του σπιτιού, το 40% έχει μη υπηρετούμενα χρέη σε τράπεζες και ληξιπρόθεσμα χρέη σε εφορίες, το 31% είναι αντιμέτωπο με τη φτώχεια και ένα στους δύο Έλληνες αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να βουλιάξει στα χρέη. Εύα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, κύριε Καβαθά, τα δικά σας συμπεράσματα από αυτήν την έρευνα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας καταρχήν και καλή χρονιά. Να πούμε ότι τα συμπεράσματα της έρευνας τόσο του 12 όσο και του 13 σε δείγμα 1.200 περίπου οικογενειών σε όλη τη χώρα είναι ταυτόσιμα. Δηλαδή ένα χρόνο μετά την πρώτη έρευνα μας δίνονται τα ίδια στοιχεία περίπου. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρότερη από αυτή που θέλει να εμφανίζει το success story της κυβέρνησης. Έχουμε μέσα στα 4 τελευταία χρόνια χάσει 250.000 επιχειρήσεις. Έχουμε δημιουργήσει 700.000 ανέργους. Και το πρόβλημα δεν είναι αν το 2014, σύμφωνα με τον κύριο Πρωθυπουργό, θα πάει με ανάπτυξη, με ρυθμό ανάπτυξη 0,4% ή με τον ΟΣΑ με ύφεση 0,6%, αλλά θα πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές που ακολουθούνται για να βελτιωθούν και οι συνθήκες του επιχειρήν στη χώρα. Αυτών ιδιαίτερα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες και πλούτο παράγουν και θέσεις απασχόλησης δημιουργούν. Όπως για παράδειγμα, κύριε Καβαθά, το μέτρο των ποινών στην καθυστέρηση υποβολής δηλώσεων.
Είναι θετικό, αν το εκλάβουμε ως θετικό, θα είναι θετικό και το πρόσημο των κλεισίσματων για το 2014. Το ποινολόγιο για τις φορολογικές παραβάσεις είναι εξοντοτικό για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ότι αν ο λογιστής μου κάνει λάθος, ναι, σε μια περιοδική δήλωση του ΦΠΑ και χρειαστεί να στείλει τροποποιητική, για την τροποποιητική, χωρίς να υπάρχει δόλος δηλαδή, θα επιβληθεί πρόστιμο στην επιχείρησή μου 1.000 ευρώ. Mm-hmm. Εσείς τι άλλο βλέπετε, κύριε Καβαθά, έτσι με πολύ συνοπτικό τρόπο να αλλάξει προκειμένου να τονωθεί το επιχείρημα, όπως μας είπατε, και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και όχι να χάνονται? Κοιτάξτε, θα πρέπει να ληφθεί τουλάχιστον ένα μέτρο υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Τα 4 τελευταία χρόνια, πάμε στον 5ο χρόνο, όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι εις βάρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Η κυβέρνηση κοφεύει. Δεν υπάρχει διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης. Αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Αυξάνονται οι υποχρεώσεις προς το δημόσιο, ξεπερνούν τα 60 δισεκατομμύρια. Αυξάνονται οι οφειλές στα ταμεία. Ήδη 380.000 συναδελφοί μου είναι εκτός ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομιακής περίθαλψης. Λόγω αδυναμίας να πληρώσουν την ασφάλισή τους. Βεβαίως. Βεβαίως. Και ο οργανισμός είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ, κύριε Αντωνόπουλου. Να είστε καλά. Λοιπόν, εμείς θα αλλάξουμε τελείως τώρα κλίμα. Θα βρούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Σταυρούλα Τσολακίδου, την παγκόσμια πρωταθλήτρια στο σκάκι. Συναντήθηκε, Σταυρούλα, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον Ενικό, βεβαίως. Συγχαρητήρια καταρχήν για αυτή την διάκριση. Συναντήθηκες και με τον Πρωθυπουργό. Τι του ζήτησες για το άθλημά σου? Γενικότερα για εκείνος ήταν πολύ πρόθυμος και θετικός. Να βοηθήσει και εμένα, mm-hmm, και το σκακιστικό όμιλο της Καβάλας, αλλά και γενικότερα το ελληνικό σκάκι. Τι δυσκολίες συνάντησες εσύ μέχρι να φτάσεις σε αυτή την διάκριση και τι βοήθεια χρειάζεται αντίστοιχα ο σύλλογος αυτός στη χώρα μας? Πολύ δουλειά εκ μέρους μου, επειδή δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, ναι, αλλά πρέπει να το αγαπάς και να ασχολείσαι πολλές ώρες μαζί με αυτό. Επίσης, ο σύλλογος έχει κάποια προβλήματα στα οικονομικά θέματα, καθώς γι' αυτό και οι γονείς, ναι, πληρώνουν για να κάνουν τα παιδιά μαθήματα, έτσι ώστε να πάρει και ο σύλλογος κάποια χρήματα, έτσι, για να οργανώνουμε τουρνουά. Καταρχήν, ο Πρωθυπουργός ξέρει, Σκάκη, τι σου είπε, το συζητήσατε? Ναι, είπε ότι παλιότερα όταν ήταν μικρός ή ακόμη και τώρα του αρέσει να παίζει λίγο, έτσι τεχνικά. Δώσατε και ραντεβού να παίξετε σκάκι ή όχι? Όχι. Όχι. Δεν μου λες τα χρήματα που χρειάζονται να καταβάλουν οι οικογένειες προκειμένου να φτάσει το παιδί σε μια τέτοια τόσο σημαντική διάκριση όσο η δική σου. Είναι πολλά. Ναι. Και για το θέμα αυτό το οικονομικό, δηλαδή, τι σου είπε ο Πρωθυπουργός? Μέχρι τώρα εγώ πληρώνω περίπου 100 ευρώ το μήνα. Ναι. Κάποια άλλα παιδιά δεν, σε πιο χαμηλό επίπεδο πληρώνουν, mm-hmm, 25 με 50 ευρώ στο σύλλογο. Μάλιστα. Λοιπόν, Σταυρούλα, να είσαι καλά, πάντα τέτοια. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε αφορμές να τα ξαναπούμε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, θα μείνουμε με στις θετικές ειδήσεις της Ελλάδας. Συνήθως με τον κύριο Λέκα τα λέμε όταν γίνεται κάποιος σεισμός. Λοιπόν, τώρα δεν έχει γίνει σεισμός κυριολεκτικά, αλλά έχει γίνει ένας σεισμός, κύριε Λέκα, μεταφορικά. Καλώς σας απόγευμα, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής και εφαρμοσμένης τεχνολογίας, ο κύριος Λέκας. Γιατί η ομάδα σας έφτιαξε μονάδα μέτρησης τσουνάμι. Βάλαμε τα γυαλιά και στους Ιάπωνες. Ναι, πραγματικά εδώ και ένα χρόνο έχουμε δημοσιεύσει στην Αμερική την πρότασή μας για μια νέα κλίμακα μέτρησης τσουνάμι. Αυτή η κλίμακα προέκυψε μετά από πολύχρονη έρευνα που κάναμε και στον Ινδικό ωκεανό αλλά και στην Ιαπωνία στο πρόσφατο τσουνάμι. Mm-hmm. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε μια καινούρια κλίμακα, αντίστοιχη της κλίμακας του Μερκάλη που χρησιμοποιούμε στους σεισμούς. Μια νέα κλίμακα η οποία αποτιμά τις βλάβες σε κάθε επίπεδο, mm-hmm, από τα τσουνάμι. Λοιπόν, έχετε μια ομάδα νέων παιδιών που εγώ ευελπιστούσα ότι θα τα γνωρίζαμε κιόλας σήμερα. Είναι χαρά μας φυσικά που είστε κι εσείς εδώ. Οι οποίοι και αυτοί είναι το μέλλον, είναι το αύριο. Και έχουν πραγματικά δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τα ελληνικά δεδομένα. Έτσι δεν είναι, κύριε Λέκα?
Πραγματικά είναι μια ομάδα παιδιών, νέων παιδιών, τα οποία πέρα με αντίξωες συνθήκες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά και σε όλα τα πανεπιστήμια της Ελλάδας δουλεύουν πάνω πάθος, σε αυτό το θέμα. Προφανώς. Με πάθος, βεβαίως, δεν αμείβονται. Η δουλειά είναι τελείως εθελοντική. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν υπάρχουν επιστώσεις καθόλου για έρευνα. Και νυχθημερών προσπαθούν να κάνουν ό,τι το καλύτερο πάνω στον επιστημονικό χώρο που ασχολούνται. Οπότε τώρα για το τσουνάμι, τι ασπίδα έχουμε με την ελληνική σφραγίδα, κύριε Λέκα? Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε με βάση αντικειμενικά κριτήρια να συντάξουμε αυτή την κλίμακα, η οποία είναι μια παγκόσμια κλίμακα και η οποία έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται από όλους τους επιστήμονες σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι η κλίμακα Ιήτης, η λεγόμενη, είναι η κλίμακα των τσουνάμι. Αυτή η κλίμακα ουσιαστικά χρησιμεύει στην αποτίμηση των βλαβών σε κάθε επίπεδο, λοιπόν, δηλαδή σε κατασκευές, στους ανθρώπους, στο περιβάλλον. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλη την ομάδα, κύριε Λέγα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να μεταφέρετε και τα συγχαρητήριά μας στην ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, στη Μαρία Κεφαλά θα πάμε και πάλι τώρα για να δούμε, Μαρία, πώς είναι να κυνηγάς μια καταιγίδα. Ένας φωτορεπόρτερ των πιο ακραίων καιρικών φαινομένων, ο Μάικ Χόλινγκσχεντ, ανοίγει το φωτογραφικό του αρχείο και μας παρουσιάζει τις απίστευτες αυτές φωτογραφίες. Εκεί λοιπόν που οι υπόλοιποι σπέβδουν σε καταφύγια, ο Μάικ έχει τη φωτογραφική ευκαιρία που αναζητά, με την κάμερα πάντα στραμμένη στον ουρανό, στην αναζήτηση της καταιγίδας του αιώνα, όπως λέει και ο ίδιος, και των ιδανικών στιγμών που θα του χαρίσουν φωτογραφίες, σαν κι αυτές, Εύα, που κόβουν την ανάσα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Εμείς αλλάξουμε θέματα τώρα. Θα πάμε στις βασικές πολιτικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η έκθεση Ναυτίλος, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει 93 αρχαιότητες. Την έκθεση επισκέφτηκε ο Υπουργός Πολιτισμού. Ας ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Είναι μια εξαιρετική έκθεση που γίνεται εδώ στην καρδιά της Ευρώπης με αφορμή την αφετηρία, την εκκίνηση της Ελληνικής Προεδρίας. Είναι το διαχρονικό ταξίδι του ελληνισμού στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι ο συνεκτικός ιστός και καλύπτει τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα, την κλασική αρχαιότητα, μέχρι και σήμερα. Το όλοι μαζί μπορούμε, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί εσείς μας έχετε βοηθήσει να φτάσουμε ως εδώ όλα αυτά τα χρόνια, όλους αυτούς τους μήνες. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Σοφίας Καραχρήστου να δούμε μια καινούργια ενότητα, Σοφία, που είναι περισσότερο χρήσιμη από ποτέ. Είναι το όλοι μαζί μπορούμε και στην εργασία. Το όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, Εύα, μεγαλώνει μέσα από τη νέα πρωτοβουλία του Sky. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν και στην εργασία. Η ανέβρεση εργασίας στις μέρες μας είναι το πιο δύσκολο και το πιο επώδυνο, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Γι' αυτό το λόγο και εμείς δημιουργήσαμε ένα νέο site, το οποίο ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε.gr/εργασία. Πρόσβαση υπάρχει και από την πρώτη μας σελίδα, όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τώρα, το τι μας προσφέρει, ποιες είναι οι δυνατότητες αυτού του site. Οι εταιρείες μπορούν να ανεβάζουν τις θέσεις εργασίας για να μπορούν να γίνονται γνωστές στο ευρύ κοινό αλλά και στους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης και οι άνεργοι μπορούν να ανεβάζουν τα βιογραφικά τους για να εντοπίζονται από τις διάφορες εταιρείες που ενδιαφέρονται για να τους προσλάβουν. Τώρα η κάθε εταιρεία πρέπει να έχει μια πρόσβαση. Ναι. Για να έχει την πρόσβαση μάλλον στα βιογραφικά των υπαλλήλων, πρέπει να κάνει μια εγγραφή. Μάλιστα. Στο νέο site. Όλοι μαζί λοιπόν μπορούμε και στην εργασία. Εγκαινιάζουμε λοιπόν τη νέα μας δράση μέσα από το Όλοι μαζί μπορούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία. Όλοι μαζί μπορούμε και στην εργασία. Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε καθημερινά. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά από τώρα. Να πούμε ότι πριν από λίγο το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τα στοιχεία για το πρωτογενές πλεώνασμα στο 12μηνο. Είναι στα 603 εκατομμύρια ευρώ, λίγο λιγότερο, γύρω στα 100 εκατομμύρια και κάτι από ό,τι είχε υπολογίσει. Λοιπόν, στα 603 εκατομμύρια ευρώ το πρωτογενές πλεώνασμα. Θα τα δείτε και στη συνέχεια τις περισσότερες πληροφορίες πάνω στο ρεπορτάζ στις 6.30 τον Νίκο Βαγγελάτο. Λοιπόν, τώρα εμείς στη Μαρία Κεφαλά θα πάμε για να μας δώσει το ραντεβού για το Όλοι μαζί μπορούμε στα φάρμακα. Πού και πότε συγκεντρώνουμε και πάλι φάρμακα, Μαρία?
Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι συγκεντρώνουμε φάρμακα και υγειονομικό υλικό στη Γλυφάδα μπροστά από την Εκκλησία των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πάντα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Sky για το όλοι μαζί μπορούμε και στην υγεία. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα παραληφθεί από γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για το κοινωνικό φαρμακείο Γλυφάδας. Εύα. Μάλιστα, Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για να πάμε εμείς τώρα στα δώρα μας, στον Sky, στο ραδιόφωνο συγκεκριμένα. Κάθε μέρα Sky, κάθε μέρα δώρα. Από τη Δευτέρα 20 του μήνα έχει ξεκινήσει ο μεγάλος διαγωνισμός Sky 100,3, ο οποίος θα διαρκέσει μέχρι και τις 21 Μαρτίου. Εσείς τι έχετε να κάνετε, να είστε συνεχώς συντονισμένοι στο Sky 100,3 και κάθε μέρα, κάθε εκπομπή από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή θα κληρώνει ένα δώρο για τους ακροατές του Sky. Τα δώρα είναι δεκάδες από ένα Super Citroën C3 Diesel. Έχουμε tablets, έχουμε smartphones, GPS, μετατροπή βενζινοκίνητο αυτοκινήτου σε υγρά αεροκίνητο, φωτογραφικές μηχανές Nikon, πετρέλαιο θέρμανσης, ποδήλατα για μικρούς και μεγάλους. Δεν τελειώνουν τα δώρα. Επιταγές, επιτραπέζια, παιχνίδια, ταξίδια, βιβλία, DVD και πολλά πολλά άλλα. Για να δούμε πιο συγκεκριμένα τι θα πρέπει να κάνετε όλοι εσείς που θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό. Όπως σας είπα και πριν, ακούτε συνέχεια Sky 100,3 και μόλις δοθεί το σύνθημα από τον παρουσιαστή της εκπομπής, εσείς στέλνετε SMS. Τι στέλνετε όμως το SMS, γράφετε. Δώρα, κενό, το ονοματεπώνυμό σας και όλο αυτό το στέλνετε στο 54777. Η χρέωση θα σας πούμε, γιατί εμείς σας τα λέμε όλα, είναι 1 ευρώ συν ΦΠΑ ένα SMS. Στο τέλος λοιπόν της κάθε εκπομπής γίνεται η κλήρωση και έτσι αναδεικνύεται ο νικητής. Λοιπόν, Sky 100,3 δώρα καθημερινά. Εμείς τώρα όμως θα πάμε στο μεγάλο μας διαγωνισμό, το livesgood.gr. Ο Σταύρος Αμουηλίδης είναι ήδη εδώ. Λοιπόν, είμαστε στην κατηγορία δρόμενα ακόμα. Έχουμε μέχρι και την Κυριακή για να ψηφίσουμε τα βίντεο που προτιμούμε από αυτήν την κατηγορία. Πάμε να δούμε το βίντεο από την ομάδα Ζάχο και την Θεσσαλονίκη που έχουν καταπληκτικές εικόνες και επιστρέφουμε για τις λεπτομέρειες. Ξαναδείχνουμε τα βίντεό σας, εσείς ψηφίζετε από το σπίτι. Είστε σκέτος, ναι, δεν έφερες ούτε την κιθάρα σου. Όχι, η κιθάρα από Δευτέρα. Α, από Δευτέρα. Και είπαμε μπορεί, έτσι, δεν είναι σίγουρο. Όχι, με κιθάρα, λοιπόν, αλλιώς δεν έρχεσαι. Γεια σας. Να είστε καλά, Σταύρος, ευχαριστούμε. Λοιπόν, κάπου εμείς εδώ σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ πολύ καλό απόγευμα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 3 η ώρα ακριβώς. Χαίρετε.